Ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου. Σκότει και μερικέ αρχίε. Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος υπήρξε ο Πάτρον Άγιος
του Αγίου εδώ που τιμά η Άρτα και την οποία ετοίμησε και τιμά διορθοδόξους. Επομένως, είναι μεγάλη η ευλογία αυτή τη στιγμή και για την τοπική εκκλησία εδώ της Άρτης, αλλά και για την ελοχιστότητά μου, διότι πραγματικά εκείνο που μας συνδέει αυτή τη στιγμή είναι η εν Χριστώ καινή κτήση στην οποία υπηρέτησαν οι Άγιοι μας και την οποία ευλόγησε και επευλογεί η χάρις η αίτητος και ακατάβλητος ως δύναμη σε φαινομένη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εύχομαι να είναι πολλαπλή η ωφέλεια, η πνευματική προς όλους. Εύχομαι να λάβετε χάρη και ευλογία εκ της ιεράς αυτής προσκυνήσεως, διότι αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, και ο Τίμιος Σταυρός του Κελίου, αλλά και τα λείψανα των Αγίων, είναι πηγή χάριτος, πηγή ευλογίας, είναι ακένωτος, πηγή δωρεών και ιαμάτων και πολλαπλών χαρισμάτων, με τα οποία η χάρις του Παρακλήτου έρχεται ακριβώς να μας επισκεφθεί, να μας αγιάσει, να μας επισκιάσει, να μας δώσει παρηγορία, να μας δώσει δύναμη. Και βλέπετε ότι με τη δύναμη του Σταυρού διαλύονται του πολεμίου οι παγίδες, διαλύεται το κράτος του διαβόλου, καταργείται ο θάνατος και αντλούμε δύναμη ζωής. Αλλά και τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή χάριτος, διότι είναι μέλη σώματος Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι κατόρθωσαν να ενωθούν με τον Χριστό και, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, εβίωσαν την εν Χριστώ παραμονή. Όχι απλώς την εν Χριστώ ζωή, αλλά και την εν Χριστώ παραμονή, που σημαίνει, μπορεί να είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε εις τον Χριστό, δεν αρκεί όμως. Πρέπει να μένουμε σταθεροί και απλόνητοι σε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Και η εν Χριστώ παραμονή των Αγίων είναι εκείνη η οποία αποτελεί την άγκυρα, την ασφαλή που μπορεί να μας κρατήσει και μας σήμερα στις τόσες επικίνδυνες τρικυμίες που αντιμετωπίζουμε ως κουβίου πλωτήρες σε αυτή τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, σε αυτά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Προσέλθετε λοιπόν, αδελφοί μου, με αγάπη, με πίστη, με βεβαία την ελπίδα στους Αγίους μας, στον Τίμιο Σταυρό και με την ευκαιρία της λαμπράς αυτής πανηγύρεως του Μεγάλου Αγίου μας, αντλήσατε χάρη και δύναμη για να συνεχίζετε τον αγώνα της εν Χριστώ μαρτυρίας, πίστεως και ζωής. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για την ευκαιρία αυτή, την λειτουργική, την εκκλησιαστική, την βιβαντική, την ευκαιρία την αγιαστική που μας δίδετε, και ευχόμεθα κατά την καρδία σας η χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η χάρη των Τιμωμένων Αγίων να συνοδεύει την φυλάγιον βιμαντορία σας, την φυλάγιον αγωνιστική σας μαρτυρία, δια της οποίας οικοδομείται αλλά και διακονείται αυτών των εκλεκτών λαών που έχει ρίζες βαθιές στην παράδοσή του και στην πίστη του. Χρόνια πολλά και καλή πανήγυρα. Διευκώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκώ του Αγίου Δεσπότου ημών,